Το αισθάνεσαι, ειδικά στην παράσταση που είσαι σε επαφή με τόσο κόσμο, ότι είσαι η φωνή? Όχι. Και δεν θέλω. Ναι, και καλά κάνεις και δεν θες. Είναι μια μεγάλη ευθύνη. Ναι, ναι. Δεν θέλω. Δεν θέλω ποτέ να ξέρω ούτε αν είμαι σημαντική, ούτε αν είμαι καλή ηθοποιός. Θέλω κάθε μέρα να παλεύω για να γίνω καλύτερη. Κάθε ναι. Όταν πεις έφτασα, τέλειωσες. Ναι. Θέλω να κρατήσω την αγνότητα του. Πολλές φορές λέω, παίρνω τηλέφωνο κάποιον και λέω: Είμαι η Ελένη Ράντου, η γυναίκα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Πήρα τη Μιρέλα για να την δει. Και λέω: Είμαι η Ελένη Ράντου, η γυναίκα του Βασίλη του Παπακοσταντίνου. Θα ήθελα να κάνουμε ένα. Μου λέει: Πα τα καλά σου. Μου λέει, έτσι πήρε τηλέφωνο. Η γυναίκα γιατί... του Βασίλη για να σε γνωρίσω. Α. Γιατί φαντάζομαι στο δικό μου το μυαλό ναι. ότι μία τραγουδίστρα γιατί να με ξέρει. Ναι. 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 Εντάξει, ωραίο. Εντάξει. Όμορφο για μένα. Μου δείχνει μια ταπεινότητα. Δεν πάει στο νου μου ναι. ότι κάποιος με ξέρει. Κάθε φορά συστήνομαι σαν να είμαι. Καλησπέρα σας. Επειδή είναι μουσικό. Αλλιώς θα μπορούσε να πεις είμαι η μαμά. Αν ήταν σε ηθοποιό το... θα ναι. ήθελα να με ξέρει. αλλά στο φούρναρι ναι. δεν είναι που πάω να αυτό. Δεν είναι ναι. ανάγκη. Όχι ο δικός μου, αλλά αυτό ναι, να ξέρει ναι. ποια είμαι. Ναι. Δεν θέλω να ξέρω. Ναι. Δεν θέλω να ξέρω. Ναι, είναι λίγο επικίνδυνο παιχνίδι. Ναι, με έχει σώσει από πολλά σκυρτήματα του μυαλού ναι. και πολλούς ναρκισισμούς. Μπορεί επίσης. Το μυαλό λίγο να ξέρεις, να ξεφύγει. Βέβαια. Είναι το μια μάχη αυτή. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, ναι, την κερδίζεις μέρα με τη μέρα, φορά με τη φορά. Κοίταξε, είναι επίπονο να συνέχεια κάπου. Να, πώς να σου το πω, να παλεύεις να αποδείξεις ότι αξίζεις, γιατί κουράζεσαι ναι, κάποια αυτό, στιγμή. Ναι, αλλά σε γλιτώνει από το, ότι, το να τελειώσεις. Ναι. Από το να πεις τώρα τα ξέρω όλα, τώρα εγώ έχω τις απαντήσεις, τώρα εγώ θα σας... Ναι. Θα με τρελάνεις, πήρες ναι. και είπες είμαι η Ελένη Ράντου, η γυναίκα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Δεν το θυμόμουν, μου το είπε προχτές την πρόβα. Έλα. Λέει, ξέρεις πώς με πήρες και μου, τι μου είπες. Και λέω, καλά τώρα, πρέπει να μου πεις ότι είσαι η γυναίκα του Βασίλη. Άκου. Ναι, εντάξει. Ο καθένας τον κλάδο ναι, του. Ναι. Και τώρα που λες αυτό ότι με τις γυναίκες έχουν φτάσει, επειδή στην αρχή και οι ίδιες οι γυναίκες ήταν της λογικής η γυναίκα του Βασίλη. Ναι. Γιατί όταν παντρευτείς βέβαια. Κάτι τόσο σημαντικό είσαι... Ναι. Και έχουν αρχίσει οι ίδιες και μου λένε... ντροπή να σας λένε ότι είστε η γυναίκα του Βασίλη. Είστε η Ελένη. Ακόμα δεν το έχει ξεπεράσει αυτό. Αυτή, αυτή, ναι. Εγώ δεν ασχολήθηκα ποτέ. Ναι. Όχι, το για... άκουγα, δεν μ' άρεσε ότι ετεροπροσδιοριζόμουν. Ναι. Και το κάνανε οι γυναίκες κυρίως, δεν το κάνανε άντρες. Ναι. Ξέρεις τι, υπάρχουν και έξω πολλά στρατόπεδα. Στο ένα είσαι γυναίκα του Βασίλη. Στο άλλο ο Βασίλης είναι, θέλω να πω, επειδή, υπάρχουν κοίτα, στρατόπεδα. Στη Μιρέλα είναι... το είπε, την τραγουδίστρια αυτό, που είναι ναι, στη Ζένα, γιατί είναι μουσικός. Να με καταλάβει ποια είναι. Επειδή είναι τραγουδίστρια, όχι να πεις ότι είσαι γυναίκα του Βασίλη. Όχι, θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά στρατόπεδα εκεί έξω. Το θέμα είναι τι ακούμε και πού. Πού τάσε το καθένας. Υπάρχει ένα στρατόπεδο που λένε η γυναίκα του Παπακοσταντίνου. Υπάρχει έτσι κι αλλιώς ένα στρατόπεδο γυναικών που ναι, δεν ναι. αγαπάνε τις γυναίκες. Ναι. Που είναι πολύ ανταγωνιστικές με τις ναι. ίδιες τις γυναίκες. Σύζυγος ιατρού. Ναι. Που είναι θυμωμένες με τις άλλες γυναίκες. Ναι. Και μας πάνε πίσω ναι. γενικά σαν συνομοταξία. Τις καταλαβαίνεις και αυτές. Τις καταλαβαίνεις, ναι. αλλά μας πάνε πίσω. Ναι. Γιατί μπορείς έχεις κάποια απάντηση. Να κατανοήσεις γιατί όχι. γίνεται αυτό. Πάντα υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που καθυστερεί να ναι. ακολουθήσει. Όχι, γιατί τις έχουν αυτές τις απόψεις, μπορείς να το κατανοήσεις. Γιατί αυτές είναι DNA πάρα πολλά χρόνια. Το να καταφέρεις να ξαναγράψεις το DNA σου θέλει πολλή δουλειά. Ναι. Και αδούλευτος κόσμος υπάρχει πάρα πολύ και έξω. Ναι. Ναι. Και είναι μια δουλειά που την κάνεις μόνος σου. Δεν μπορεί να την εξαλειφθεί. Όχι, αντιθέτως. Δεν σε βοηθάει και κανένας να την κάνεις. Πρέπει να πάρεις και πρωτοβουλία για να την κάνεις.